Αυτός είναι ο μύθος του Ιάσουνα και των Αργοναυτών. Ίσως το πιο φανταστικό ταξίδι όλου του κόσμου. Πάνω στην Αργό υπήρχαν μερικοί από τους πιο γενναίους ήρωες όλων των εποχών. Ο μεγάλος Ηρακλής, η Αταλάντη, η κυνηγός, η γη του Βορρά, ο Κάλαης και ο Ζήτης και ο Ορφέας, ο μουσικός των θεών. Ο Ιάσονας ήταν ο νεαρός ηγέτης τους, αποφασισμένος να οδηγήσει αυτούς τους δυνατούς ήρωες στην αναζήτηση του χρυσόμαλου δέρατος. Φτιαγμένο από ατόφιο χρυσάφι, ήταν το λάφυρο που αναζητούσε ο κόσμος περισσότερο από κάθε τι στην αρχαιότητα. Αυτό το ταξίδι είχε ανυπολόγιστους κινδύνους. Μερικές φορές τα εμπόδια που συναντά κανείς δεν μπορεί να τα ξεπεράσει μόνος του. Θα μπορέσει να ενώσει ο Ιάσουνας τους αργοναύτες του και να τους ενώσει σαν να είναι ένα σώμα ή θα συντριβούν όλοι μαζί από τους κινδύνους που παραμονεύουν. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ο σπουδαίος μύθος ξεκινά στη γη της Ιολκού που την κυβερνούσε ο βασιλιάς Έσονας, ο πατέρας του Ιάσονα. Όταν ο Ιάσονας ήταν μωρό, το βασίλειό του ήταν ειρηνικό. Όμως ο Πελίας, ο κακός ετεροθαλής αδελφός του βασιλιά Έσονα, ήθελε να γίνει και αυτός βασιλιάς. Ο βασιλιάς Έσονας το ήξερε ότι ο στρατός του Πελία ήταν πολύ δυνατός για να τον νικήσει, γι' αυτό διέταξε τη βασίλισσα του να δραπετεύσει με το γιο του Ιάσονα. Αφού του έκλεψε το θρόνο ο βασιλιάς Πελίας, συμβουλεύτηκε τον μάντη του, έναν σοφό που μπορούσε να μαντέψει το μέλλον για να δει αν η βασιλεία του θα ήταν ασφαλής. Μάντη, διάβασε τα σημάδια και πες μου πόσο καιρό θα βασιλέψω. Ένας ξένος θα έρθει σε αυτό το βασίλειο, φορώντας μόνο ένα σανδάλι. Αυτός ο άντρας θα σου πάρει το θρόνο. Αν δείτε κάποιον άνδρα να φορά ένα μόνο σανδάλι, να τον σκοτώσετε αμέσως! Η βασίλισσα πήγε τον μικρό Ιάσονα στον κένταυρο Χείρονα για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του βασιλιά Έσονα. Γιατί ο βασιλιάς ήξερε ότι ο Χείρονας είχε εκπαιδεύσει μερικούς από τους πιο ξακουστούς ήρωες στη χώρα. Πολύ καλή κίνηση, Ιάσονα. Όμως το σημερινό μας μάθημα θα μάθουμε πώς να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί. Γιατί? Σε τι χρησιμεύει αυτό για έναν ήρωα? Τώρα θα σου δείξω. Πιάστε αυτό το σκηνή. Εσύ ενάντια σε όλους. Δεν είναι διαγωνισμός αυτός, Χείρονα? Θα το δούμε αυτό, ναι, ρε Αχιλέα. Τώρα θα δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε αν δουλεύουμε όλοι μαζί. Ιάσονα, να φωνάξει, τραβήξτε και όλοι οι άλλοι θα τον ακολουθήσετε. Ξανά! Τραβήξτε! 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 Πολύ καλό! Βλέπετε τι μπορείτε να κάνετε όταν επιλέγετε αρχηγό και ακούτε τι λέει. Ενώνετε τη δύναμή σας σε μία. Ιάσονα, έχεις αποδείξει ότι είσαι εξαιρετικός μαθητής, όμως είσαι νέος και άπειρος. Αυτό δεν θα με εμποδίσει να κρατήσω την υπόσχεσή μου, Χείρονα. Πρέπει να σώσω το βασίλειο του πατέρα μου από αυτόν τον τύρανο τον Πελία. Όσο περισσότερο περιμένω, τόσο πιο δυνατός γίνεται αυτός. Βλέπω ότι δεν μπορώ να σε σταματήσω. Γι' αυτό θα σε συμβουλεύσω καλύτερα. Να θυμάσαι καλά την εκπαίδευσή σου και να μην προσπαθήσεις να κάνεις του κεφαλιού σου. Σε ευχαριστώ, Χείρονα. Δεν θα σε απογοητεύσω. Καθώς γύριζε πίσω στο βασίλειο της Ιολκού, ο Ιάσονας έφτασε στις όχθες του ποταμού Άναυρου. Σε παρακαλώ, βοήθησε μια γυναίκα να περάσει το ποτάμι. Δεν έχουμε χρόνο, έχουμε σημαντικές δουλειές να κάνουμε. Θα σε βοηθήσω εγώ. Είσαι πολύ καλό παιδί. Οι γονείς σου σε ανάθρεψαν σωστά. Με μεγάλωσε ο κένταυρος Χείρονας. Μου δίδαξε πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι να βοηθώ αυτούς που είναι πιο αδύνατοι από εμένα. Α, το σανδάλι μου! Κάπου έφυγε. Μα, ποια είσαι? Η γριά γυναίκα? Ναι, εγώ είμαι. Επίτρεψέ μου να σου συστηθώ. Εγώ είμαι η θεά Αθηνά. Αθηνά, η θεά του πολέμου και της στρατηγικής.
Όμως γιατί μεταμφιέστηκες? Μου αρέσει να δοκιμάζω τους θνητούς μερικές φορές. Για την καλή σου πράξη μπορείς να με καλείς για βοήθεια, αν τη χρειαστείς ποτέ. Σε αποχαιρετώ. Φύγετε από εδώ, όλοι σας! Σε παρακαλώ, άσε με να φύγω, σου τα έχω δώσει όλα μου τα χρήματα. Αυτός είναι ο νόμος. Όποιος δεν καταφέρει να πληρώσει το μερίδιο του στους φόρους θα φυλακιστεί. Είναι διαταγή του βασιλιά. Με διαταγή του βασιλιά, εγώ σε διατάζω να τους αφήσεις ελεύθερο. Ο άντρας με το ένα σαντάλι. Είναι ένας απλός βρωμερός χωριάτης, θα το βάλω στη θέση του αμέσως. Είμαι ο Ιάσονας, ο γιος του βασιλιά Έσονα, ο πραγματικός άρχοντας της Ιολκού. Και κανείς δεν μπορεί να απειλήσει τον κόσμο. Ο Ιάσονας γύρισε πίσω! Ο πραγματικός βασιλιάς! Αλήθεια! Πιάστε τον! Δώστε, ο γιος του βασιλιά Έσονα είναι ο ξένος με το ένα σαρδάλι. Θα του πάρω το κεφάλι! Δεν είναι σοφό αυτό, βασιλιά, απελία. Αν σκοτώσεις τον Ιάσονα, οι χωρικοί θα ξεσηκωθούν εναντίον σου. Ναι, έχεις δίκιο. Αν όμως ζήσει αυτός, είναι και πάλι απειλή για μένα. Μπορώ να σου προτείνω έναν τρόπο για να ξεφορτωθείς χωρίς να τον σκοτώσεις. Θυμάσαι το χρυσό μαλαθέρας που έκλεψαν από τη χώρα μας πριν από πολλά χρόνια. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό? Το χρυσό μαλοδέρας είναι κρυμμένο βαθιά στη γη της Κολχίδας. Για να πάει κανείς εκεί θα πρέπει να περάσει μέσα από τις θρυλικές συμπληγάδες πέτρες, να παλέψει με τρομερά τέρατα και έπειτα, αν επιβιώσει από όλα αυτά, τότε θα πέσει από την άκρη της γης. Να, κατάλαβα τι θέλεις να πεις. Να μου επιστρέψεις το θρόνο που μου έκλεψες και θα σε αφήσω να ζήσεις, βασιλιά Πελία. Είναι περισσότερα από όσα πρόσφερες στον πατέρα μου. Και αν το αρνηθώ? Τότε θα φτιάξω στρατό και θα σε διώξω από την Ιαολκό. Αν φτιάξεις στρατό εναντίον μου, Ιάσονα, πολλοί από τους ανθρώπους που αγαπάς θα πεθάνουν. Εγώ θα σου προτείνω μια πιο ειρηνική λύση. Πες τη μου. Έχεις ακούσει για το χρυσό μαλοδέρας που έχουν κλέψει από την Ιολκό πριν από πολύ καιρό? Ναι, ο Χίρον, ο δάσκαλός μου το είπε. Τότε θα ξέρεις ότι είναι ένα πολύ μακρύ ταξίδι και επικίνδυνο. Αν μου επιστρέψεις το δέρας, θα σου δώσω πίσω το βασιλιό σου και κανένας από τους ανθρώπους δεν θα πεθάνει. Μου το υπόσχεσαι αυτό? Έχεις το λόγο μου. Δέχομαι την πρόκλησή σου. Θα ετοιμαστώ για το ταξίδι μου. Είσαι γενναίος άντρας, Ιάσονα. Ο ανόητος δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω ζωντανός. Στα αρχαία χρόνια, ο λαός πίστευε ότι ο κόσμος ήταν επίπεδος και αν πήγαινες πολύ μακριά θα έπεφτες από την άκρη της γης. Ο Ιάσονας ήξερε ότι αυτή την περιπέτεια δεν τολμούσε να την ακολουθήσουν μόνοι τους ούτε και οι πιο γενναίοι ήρωες που υπήρχαν. Όμως θυμόταν τα σοφά λόγια του δασκάλου του, του Χίρονα. Να θυμάσαι καλά την εκπαίδευσή σου και να μην κάνεις του κεφαλιού σου. Αθηνά, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ιάσονα, έχεις κάποιο πρόβλημα? Όχι ακριβώς. Πρέπει να βρω το χρυσό μαλοδέρας, Αθηνά. Είναι ο μόνος τρόπος να ελευθερώσω τους ανθρώπους μου από τον τυραννικό βασιλιά. Χρειάζομαι ένα πλοίο και πλήρωμα για να το οδηγήσει. Μια ομάδα από ήρωες δυνατούς και τίμιους. Το χρυσό μαλοδέρας. Πράγματι χρειάζεται ήρωες. Με τη βοήθεια της Αθηνάς, ο Ιάσονας κατάφερε να συγκεντρώσει πολλούς μεγάλους ήρωες για την υπέροχη περιπέτειά του. Ήρθε ο παντοδύναμος Ηρακλής και ο Ορφέας, ο μουσικός των θεών. Τα αδέλφια Κάλαης και Ζήτης, η γη του Βορρά. Και ήρθε και η Αταλάντη, η δυνατή κυνηγός. Πώς πάνε τα πανιά, Αταλάντη? Κι-κι-γιά! Θα πετάξουν σαν τα φτερά. Όπως τα πουλιά, λες, ε? Ωραία! Αυτή η αποστολή δεν είναι για έναν ήρωα μόνο. Σε αυτό το ταξίδι θα βρούμε κινδύνους που ξεπερνούν τη φαντασία μας. Χρειάζεται να δουλέψουμε όλοι μαζί γι' αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν έχουμε σκηνή να στηρίξουμε το κατάρτι? Α, και όμως έχουμε γενναία μου νέρα, φίλε. Ποιος είπε ότι ένας μουσικός δεν δουλεύει σκληρά? Είναι όμορφο το πλοίο σας. Τα καταφέρατε πολύ καλά. Όμως πριν να φύγετε για το ταξίδι σας, σας έχω ένα δώρο.
αυτό το σκάλισα από ένα μαγικό δέντρο, μια βελανιδιά που μιλά. Μπορείτε να την καλείτε για καθοδήγηση. Ορίστε. Τώρα είστε επιτέλους έτοιμοι για το ταξίδι σας. Καλή σας τύχη στο ταξίδι σας. Το πλοίο ονομαζόταν Αργό και ο Ιάσονας αποκαλούσε τους φίλους του ήρωες οι Αργοναύτες. Κάθε Αργοναύτης είχε καταφέρει πολλά ηρωικά κατορθώματα στην εποχή του, όμως κανείς δεν είχε βασιστεί ποτέ στον άλλο για να τα καταφέρει. Σύντομα αυτό θα άλλαζε